ένα λίτρο γάλα αποβουτυρωμένο σήμερα με 200 γραμμάρια βούτυρο συν 200 γραμμάρια αλεύρι. Επιπλέον για την πεσαμέλ θα χρειαστούμε ένα ολόκληρο αυγό και τα μπαχαρικά που είναι το αλάτι και το πιπέρι. Όλα τα υλικά μαζί είναι 8 πιπεριές, λίγη φρυγανιά που θέλει να ρίξουμε πάνω στις πιπεριές, τα 3 είδων τυρί, 150 γραμμάρια κίτρινο τυρί, 150 γραμμάρια πικάντικη γραβιέρα, 150 γραμμάρια κεφαλοτύρι, ένα μέτριο κρεμμύδι, 2 σκλίδες σκόρδο. Σου έχω πει γιατί σε θαυμάζω. Γιατί? Σε θαυμάζω γιατί χρησιμοποιείς σκόρδο και κρεμμύδι στις συνταγές σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για δώσε μας το στίγμα. Ο κόσμος να χρησιμοποιεί αυτά τα δύο πολύ σημαντικά τρόφιμα. Έχουμε κατ' επανάληψη πει ότι η διατροφική τους αξία είναι τεράστια και είναι πολύ σημαντικές ευκαιρίες μέσα από απλές μαγειρικές παρασκευές να τα χρησιμοποιείτε και να παίρνετε έτσι όλες τις θρεπτικές ουσίες και τα ωφέλη που προκύπτουν από αυτά. Εμείς είμαστε εδώ τώρα, λιώνουμε το βούτυρο. Θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, εφόσον θέλουμε, να αντικαταστήσουμε το βούτυρο με ελαιόλαδο. Αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη. Δύο πράγματα. Καταρχήν, κατά πόσον θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε το βούτυρο με ελαιόλαδο, γευστικά πάντα, έτσι, γιατί γευστικά. Διατροφικά είναι καλύτερο. Και κατά πόσον θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο σε ποσότητα. Θεωρώ ότι με περίπου 3/4 της κούπας του τσαγιού, άρα στα 150 με 160 ml ελαιόλαδο, αντικαταστάμε 200 γραμμάρια βούτυρο. Κάτι που δεν σε ρώτησα βασικό όμως, για πόσες μερίδες μιλάμε? Μιλάμε πάντα για 4 μερίδες. Για 4 μερίδες. Αν βλέπεις, πάνε οι συνταγές μας στο πρωινό καφέ, είναι για 4 άτομα, γι' αυτό έχουμε και 8 πιπεριές, 2 πιπεριές σε κάθε άτομο, το οποίο είναι υπεράρκετο. Έτσι. Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε κάνει το εξής. Πάντως, Γιάννη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να, στην τελική, όταν πλέον το φαγητό έχει βγει από το φούρνο, μπορούμε να το στραγγίξουμε, έτσι δεν Φυσικά. Είναι? Δηλαδή, μπορούμε κάλλιστα να αφαιρέσουμε την ποσότητα λαδιού ή λιπαρών που περισσεύει. Πολύ από σωστό. Το πιάτο μας, και αυτό προσπαθώ να κάνω, έτσι. Αν είδες πριν 2 μέρες, έφτιαξα το κόκορα κρασάτο. Τσιγάρισα ξεχωριστά το κόκορα. Δεν χρησιμοποίησα το ίδιο λάδι, το άφησα έξω και έκανα το ίδιο φαγητό, το κόκορο κρασάτο, πιο light. Γιατί ο κόκορας από μόνος του έχει τα συστατικά, το λίπος που είναι κάτω από την πέτσα του, το οποίο είναι υπεραρκετό από μόνο του να κάνει ένα φαγητό πεντανόστιμο, γευστικό και φυσικά πιο light. Έτσι. Και κάτι άλλο να διευκρινίσουμε, Γιάννη, πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ότι παλιότερα εμείς οι διαιτολόγοι λέγαμε να βάζετε το λάδι ομό μετά τη μαγειρική παρασκευή. Είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αντικαθίσταται από το στραγγίξτε το λάδι. Βεβαίως να μην μαγειρεύετε, να μην τηγανίζετε με το ίδιο λάδι πολλές φορές, αλλά οπωσδήποτε το λάδι αυτό που υπάρχει στο φαγητό και έχει πρώτη φορά κατεργαστεί, είναι και αυτό πολύ σημαντικής διατροφικής αξίας. Το α και το μέγα. Τώρα προχωράμε. Το βούτυρό μας έχει λιώσει. Προσθέτουμε μέσα, φίλες και φίλοι, 200 γραμμάρια αλεύρι. Φτιάχνουμε το μείγμα μας το πιο κλασικό τυρού. Ρου σημαίνει βούτυρο και αλεύρι σαν μια κρέμα. Το παίρνουμε από τη φωτιά και κατευθείαν, φίλες και φίλοι, το προσέχουμε μέσα στο γάλα, το οποίο έχει ελαφρά δεσταθεί. Με ένα στυλματάκι γρήγορα ανακατεύουμε. Θέλει γρήγορες κινήσεις εκεί. Θέλει γρήγορες κινήσεις, οχτάρια να μπορεί να κατευθεί και βλέπετε σε τι χρόνο έχουμε ήδη έτοιμη την κρέμα μας. Από τη φωτιά προσέχουμε το πιπέρι μας, προσέχουμε το αλάτι μας, κατευθείαν ολόκληρο αυγό, ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Το πιπέρι του έδωσε τρομερή, τρομερή μυρωδιά. Μπορούσε να βάλουμε και μοσκοκάρι εδώ, αλλά εφόσον κάνουμε αυτό, θα είχαμε ένα πολύ έντονο μπαχαρικό, το οποίο δεν το θέλουμε σε αυτό το φαγητό να έχουμε μια ισορροπία. Κατευθείαν το αυγό να ανακατευθεί, αφαιρούμε το σύρμα και προχωράμε κατευθείαν την ξύλινη κουτάλα, να προσθέσουμε μέσα το κρεμμύδι, ατσιγάριστο, να έχουμε έτσι, όλα έτσι, στατικά πολύ σημαντικό, σε αυτό το φαγητό, γιατί έχουμε τόσα λιπαρά. Στο οποίο βλέπω ότι έχεις προσθέσει λίγο λάδι στο κρεμμύδι, έτσι. Πολύ σωστά. Πολύ καλό. Το σκόρδο. Επίσης. Λίγο λάδι. Και στη συνέχεια θα μου βάλεις μέσα εσύ να ανακατεύω εγώ τα τυριά. Αυτό το θέλεις, το θέλεις σίγουρα. Τα αδειάζεις απλά μέσα. Ωραία. Πολύ απλά. Ωραία. Το κίτρινο τυρί, φίλες και φίλοι, που έχει πιο πολλά λιπαρά, σωστά Δημήτρη. Ναι. Και στη συνέχεια τη γραβιέρα μας. Κοίταξε, όλα αυτά τα σκληρά τυριά γενικώς στα λιπαρά τους δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Που σημαίνει ότι έχουν αρκετή ποσότητα λιπαρών, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι είναι τεράστιες πηγές ασβεστίου. Σωστό. Έτσι.
Ό,τι πρέπει τα κόκκινα. Για την οστεοπόρωση, πολύ σημαντικό. Και επίσης να σου πω ότι η οστεοπόρωση δεν αφορά μόνο τις γυναίκες όπως πιστεύαμε παλιότερα, mm-hmm. αλλά και τους άνδρες. Όπως βλέπετε, φίλες και φίλοι, μέσα στην πεσαμέλ, το αυγό, το αλάτι, το πιπέρι και τα τρία είδη τυριών. Και είμαστε έτοιμοι με την κρέμα μας. Κάνεις κι εμείς. Γυρνώντας την κρέμα. Και καταναλώνω θερμίδες. Έτσι. Τώρα, υπάρχει το εξής. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ή γεμίζουμε τις πιπεριές κατευθείαν πως είναι, mm-hmm. ή δείχνουμε ένα πολύ εύκολο τρόπο, όπως είχαμε προαναφέρει προλίγου, πώς μπορούμε να σώσουμε όσο περισσότερη βιταμίνη C. Και κάνουμε το εξής. Ένα τηγάνι, φίλες και φίλοι. Επάνω, στη δυνατή φωτιά, mm-hmm. δεν βάζουμε καθόλου λάδι, τίποτα. Είναι μεν αντικολλητικό. Και Δημήτρη, έλα τώρα δίπλα μου να δεις mm-hmm. τι θα κάνουμε. Θα αφήσουμε να κάψει πάρα πάρα πολύ το σκέλος. Τι κάνει. Και θα βάλουμε τις πιπεριές μέσα και με απλές κινήσεις θα τις γυρίσουμε mm-hmm. να πάρουν ένα ίδρωμα πολύ γρήγορο. Το οποίο θα μας κάνει το εξής, να μας προστατεύσει όσο είναι εφικτό να κρατήσει βιταμίνη. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η πιπεριά είναι ολόκληρη μέσα στο τηγάνι. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον μπορεί να προφυλακτεί μια ποσότητα της βιταμίνης C. Και έτσι νομίζω ότι είναι και καλό να το προσέχουμε να το κάνουμε ακόμα και στη σαλάτα, βέβαια. Έτσι. Παράλληλα. Α, η σάλτσα, πολύ σημαντικό. Ξέρεις, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η σάλτσα έχει τρομερές αντιοξειδωτικές ουσίες. Mm-hmm. Και ειδικά είχαμε πει ότι η ντομάτα σε επίπεδο, σε μορφή σάλτσας είναι τρομερή από διατροφικές πλευράς. Άρα είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε σάλτσες στο φαγητό μας. Όπως βλέπετε, φίλες και φίλοι, βάλαμε μια έτοιμη σάλτσα και δεν το θεωρώ ντροπή. Γιατί έχουμε κάνει τόση προετοιμασία να σας μπέρδευα και με επιπλέον κατσαρόλα, το θεώρησα λάθος σήμερα. Και παίρνουμε μια σάλτσα αρωματισμένη με λίγο κρεμμύδι, λίγο σκόρδο και λίγο βασιλικό. Αυτό το όταν μου λες κρεμμύδι και σκόρδο να ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Να το ξέρεις. Και φίλες και φίλοι, εμείς εδώ όπως βλέπετε γυρίζουμε πολύ απλά, αφήνουμε να πάρει ένα μικρό χρωματισμό η πιπερίτσα μας. Όπως το βλέπουμε εδώ. Μαλακώνει με το μαλακώνει με αυτή τη διαδικασία. Εφόσον θέλω να κάνουμε ένα πιο γρήγορο τρόπο, μπορούμε να καρφώσουμε την πιπεριά μας από την πίσω μεριά, να τη βάλουμε πάνω στο γκαζάκι που κάνουμε το ελληνικό καφέ mm-hmm. και να τη γυρίζουμε σιγά σιγά και κερδίζουμε ακόμα περισσότερο. Καταπληκτικό. Και τώρα που είμαστε σε αυτό το στάδιο, προχωράμε να γεμίσουμε τις πιπεριές μας. Δημήτρη, τώρα είναι η ώρα σου. Έχεις πει στους φίλες και τους φίλους μας τόσα σημαντικά πράγματα σήμερα. Τώρα θα με βάζεις να κάνω χειρονακτική εργασία, έτσι. Μα δεν πρέπει, μόνο με το στόμα, μόνο με το μυαλό. Δεν χρειάζεται και η πράξη. Πρέπει να σου πω ότι αυτά τα πράγματα δεν τα έχω κάνει πολλές φορές. Πολύ λίγες θυμάμαι να έχω συμμετάσχει σε διαδικασία μαγειρεύματος. Αριστερό χέρι η πιπεριά. Μας παρεξηγήσουν δηλαδή. Αριστερό χέρι η πιπεριά. Μάλιστα. Στο δεξί χέρι το κουτάλι. Παίρνεις και κόβεις. Όταν λέμε κόβεις, κοίταξε, μέσα και κόβεις. Μέσα και κόβεις. Και μέσα στην πιπεριά. Γιατί να το βάλεις ολόκληρο, δηλαδή. Δεν γίνεται, γιατί θα σου βγάζει, όπως βλέπεις, μέσα και κόβεις. Γιάννη, μου έχεις βάλει δύσκολα, τέλος πάντων. Πολύ απλά. Φίλες και φίλοι, είναι 2-3 κινήσεις. Από την κατσαρόλα το κόβετε και μέσα με αυτόν τον τρόπο. Ούτε λερώνεται τίποτα. Πολύ, πολύ γρήγορα. Πολύ εύκολα και πάρα πάρα πολύ απλά. Εγώ θα το γυρίσω έτσι. Δημήτρη, γύρισε το όπως σε βολεύει. Είναι επίδεκτος βαθύσος. Έλα, Γιάννη, μην βάζεις τέτοια πράγματα τώρα πρωί-πρωί. Ορίστε μας. Μα η Δήμητρα περιμένει το σήμερα. Θα αλλάσουμε την πιάτσα, ρε Γιάννη. Ποια πιάτσα. Ποιος μπορεί, εσένα σε αντικαταστήσει με τις γνώσεις που έχεις. Ποιος. Αλλά να έχεις και τη άποψη, να έχεις και τη γνώμη. Κοίταξε, Γιάννη, μου έκανε στο είδος του, τώρα μην τα μπερδεύουμε. Και η Ελένη στον πρωινό καφέ, μην το ξεχνάτε. Βεβαίως, αυτό. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τελείωσε, το έκανα. Έτσι, ναι, αλλά δεν φτάνει μόνο μία. Τρεις ο Γιάννης, μία εγώ. Δεν είναι έτσι. Έλα, πάμε. Βάλε, φίλες και φίλοι. Ξανά τα υλικά, γιατί τελειώνουμε όπως βλέπετε εδώ πέρα. 8 πιπεριές από 150 γραμμάρια κίτρινο τυρί, 150 γραμμάρια γραβιέρα, 150 γραμμάρια κεφαλοτήρι, 1 μέτριο κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κούπα του καφέ ελαιόλαδο, λίγη φρυγανιά, αλάτι πιπέρι και φυσικά 1 λίτρο γάλα, 200 γραμμάρια βούτυρο και 200 γραμμάρια ελεύρι και φτάσαμε εδώ σε αυτό το αποτέλεσμα, πιπεριές γεμιστές με τυρί. Και από πάνω, Δημήτρη. Με τρία τυριά, Με τρία τυριά. Για την ακρίβεια. Από πάνω, απλά, τα καπάκια,
στη συνέχεια το ελαιόλαδο και θα πάει στο φούρνο και να κολλήσει πάρα πολύ καλά από πάνω, λίγη φρυγανιά τριμμένη. Ο φούρνος, φίλες και φίλοι, λίγο αλάτι φυσικά, είναι προθερμενόμενος στους 160 βαθμούς, πάνω κάτω αέρα, και το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, Δημήτρη, είναι εδώ. Για να μυρίσω, για φέρω να μυρίσω. Πιπεριές γεμιστές με τυριά. Καλή επιτυχία. Είσαι μάστορας. Αυτό έχω να πω μόνο. Τώρα, μάστορας είναι αυτός που φτιάχνει τα αμάξια, αλλά πας περιπτώσει. Μαγειρικής. Ευχαριστώ, μα καπαρώ. Θα καείς, αλλά ευχαρίστω. Δεν θες, Χαριτάτο. Να φύγω, θέλω. Τι θες, Χαριτάτο. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, καλή επιτυχία. Για τις γεμιστές πιπεριές με τυριά θα χρειαστούμε 8 πιπεριές για γέμισμα, 150 γραμμάρια γραβιέρα, 150 γραμμάρια κεφαλοτήρι, 150 γραμμάρια κίτρινο τυρί, 1 λίτρο γάλα, 200 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια αλεύρι, 1 αυγό, 2 σκελίδες σκόρδο, 4 ντομάτες, 1 μέτριο κρεμμύδι, μισή κούπα ελαιόλαδο, λίγη φρυγανιά τριμμένη, αλάτι και πιπέρι. Η τρίτη συνταγή μας για σήμερα είναι τρικαλινά λουκάνικα με χυλοπίτες. Πάμε να κάνουμε ωραία λουκανικάκια